Προχωράω παρακάτω, αποδεικνύοντας και κλείνοντας με αυτό, ζητώ συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, τετελεσμένο αδίκημα κακουργηματικής εκβίασης. Ο κύριος Παύλος Γιαννακόπουλος είναι ένας επιχειρηματίας, έντιμος, από τους καλύτερους φαρμακοβιομηχανούς της χώρας. Δεν μπορεί κανείς να του προσάψει τίποτα με προσφορά στην Ελλάδα. Ο γιος του αποφάσισε να γίνει καναλάρχης. Άρχισε λοιπόν με το blog News Bomb. Τι γράφει το News Bomb λοιπόν? 16 Σεπτεμβρίου. Γι' αυτό πρέπει να μπουν ξανά στη Βουλή Καμένος και Ανέλ. Ύμνους. Προχωρούν παρακάτω. 29. Θρίαμβος Τσίπρα Καμένου. Το βατρό των δημοσκόπων. 17 Σεπτεμβρίου. Καμένος έχουμε πρώτο το καραβάκι που λέγεται Ελλάδα. Προχωρά παρακάτω με διθυραμβικά δημοσιεύματα. Καμένος να μάθει ο λαός ποιοι είναι πολιτικοί πίσω από τη λίστα Λαγκάρτ, γιατί πρέπει να είναι στη Βουλή κτλ. Τα καταθέτω στη Βουλή. Τι ήθελε ο κ. Γιαννακόπουλος? Ο κ. Γιαννακόπουλος ήθελε ως κυβερνητικός εταίρος και πρόεδρος των ανεξάρτητων Ελλήνων, στέλνοντας SMS στο τηλέφωνο το δικό μου και της γυναίκας μου, να απαιτήσει αυτά που ήθελε να απαιτήσει. Πρώτη απέτηση. Καλημέρα. Θα μπει ο Γιώργος, υποψήφιός μας, στο Υγείας ως εξοκοινοβουλευτικός. Επίσης, παρακαλώ πρόσεξε, μη μας ξαναβάλουν πουθενά τον Κοντονή. Δεύτερο SMS. 2:51 με τα μεσημβρίες 21 Σεπτεμβρίου. Συγχαρητήρια. Ελπίζω αυτή τη φορά να κλείσει ολόκληρη τετραετία χωρίς εμπόδιο, ώστε να μπορέσετε να διορθώσετε τα έξι των προηγουμένων 40 ετών. Καλή δύναμη. Το News Bomb βγάζει κυβέρνηση. Κύριε Πρόεδρε, έχετε καλοσύνη να ολοκληρώνετε. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σοβαρότητα να τελειώνω αμέσως. 21 του μηνός άλλο SMS. Καλημέρα, θα μπει ο Γιώργος πάλι ο κοινοβουλευτικός. Πάλι το ίδιο για να μην μπει ο Κοντονής. Και προχωράει. 24 του μηνός Σεπτεμβρίου. Ο Κοντονής όχι μόνο δεν έκανε τίποτα, αλλά ούτε ραντεβού δεν έχετε να κάνει. Και 24 Σεπτεμβρίου, 8:57 μετά μεσημβρίας, στέλνει το εξής SMS. Εάν δεν σας γκρεμίσω μέχρι τα Χριστούγεννα, να μην με λένε Γιαννακόπουλο. Το ίδιο site το οποίο μας εξυμνούσε λοιπόν από τις 24 του μηνός. Η ιστορία γράφτηκε από λακέδες. Φωτογραφία δική μου και του Πρωθυπουργού. Βόμβα ζωής κατά Καμένου. Δεν μου έδωσε τη χέρια τα εξοπλιστικά. Ακατάλληλος και επικίνδυνος. Το σπίτι της πεθεράς μου. Ο Καμένος με υψηλόβαθμο κυβερνητικό τέλεχος χλέβασε την Επιτροπή Αδίδια το χρέος. Αποκάλυψη γιατί ο Μεϊμαράκης έλεγε τον Καμένο καταδικασμένο. Μία απόφαση ελβετικού δικαστηρίου η οποία έχω δικαιωθεί γιατί ήταν ερήμην. Πληστηριασμοί σπιτιών, εμψυχρό αριστερή εκτέλεση από τον Τσίπρα και τον Κόκκινο πάνω. Μαύρη μέρα για την ελληνική δημοσιογραφία. Υπουργός απειλής στο News Bomb. Αυτός ο κύριος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διεκδικεί να πάρει κανάλι. Για να κάνει τι. Για να πάρει 223 εκατομμύρια δάνειο, κόβοντας τα δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όπως έγινε μέχρι σήμερα και να απειλεί την πολιτική ζωή του τόπου. Όχι λοιπόν. Θα πρέπει να μάθουν αυτοί οι κύριοι ότι οι εποχές τελειώσανε που ο μπαμπάς τους έπαιρνε το αστυνομικό τμήμα για να τους αφήσουν ελεύθερους όταν τους πιάνανε με τις κόκκες στην τσέπη στα πάρτι της Μικόνου. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι το ταβαντζιλίκι δεν περνά από τη Βουλή των Ελλήνων. Τελείωσε το ταβαντζιλίκι. Μια και κάτω. Είτε ήταν μέχρι τώρα ταβαντζίδες με παρελθόν, είτε είναι ταβαντζίδες που θέλουν να πάρουν στα χέρια τους τον τόπο. Κύριε Υπουργέ, οφείλετε να βάλετε μια διάταξη ακόμα. Ότι άτομα τα οποία θέλουν να εμπλακούν στο μετοχικό, συμμετοχική σύνθεση, δεν μπορεί να είναι καταδικασμένοι ή να διώκονται για αδικήματα όπως αυτό της συγκοβατικής δυσφήμισης και της εκβίασης.